10 χρόνια από το θάνατο του Νίκου Κούρκουλου και πολλοί επώνυμοι βρέθηκαν στην εκδήλωση μνήμης που διοργάνωσε το Εθνικό Θέατρο. Μεταξύ άλλων, η σύζυγός του Μαριάννα Λάτσι με το γιο της Πάρη Κασιδόκοστα, ο γιος του Άλκης Κούρκουλος, ο πρόεδρος του Αλφα Δήμητρης Κοντομινάς με τη σύνοδό του, η Ζωή Λάσκαρη με την κόρη της Μαρία Ελένη Λικουρέζου, η Μέρη Χρονοπούλου και πλήθος ηθοποιών, πολιτικών και δημοσιογράφων. Πρέπει να ευχαριστήσω τον κύριο Λιβαθινό και το Εθνικό Θέατρο, όλους αυτούς που δούλεψαν, γιατί πραγματικά έκαναν ένα σπουδαίο έργο απόψε που μας παρουσιάσαν, πολύ συγκινητικό, πολύ σεμνό και μετρημένο, ακριβώς αυτό που τέριασε σε αυτόν τον άνθρωπο. Και τους ευχαριστώ και αυτούς και όλο τον κόσμο. Αυτό ήταν το σπίτι του. Αυτό ήταν το μέρος που, στο οποίο ήθελε να είναι και που αγαπούσε πιο πολύ από όλα. Και αυτοί οι άνθρωποι που εργάζονται εδώ και αυτοί που μίλησαν γι' αυτό, αυτούς τους αγαπούσε πάρα πολύ. Και τον τίμησαν και πάρα πολύ με την παρουσία τους. Πράγματι, πράγματι. Όταν έφυγε ο Νίκος, κλείναμε 52 χρόνια φιλίας, αν το πιστεύεις, από παιδιά. Ο Νίκος ήταν για μένα, το έχει δηλώσει και ίδιος, ο προστάτης μου. Στα προσωπικά μου, στα οικονομικά μου, στα επαγγελματικά μου, στα ερωτικά μου. Έχει τραβήξει. Δεν μου δίνει συμβουλές. Έτρεχε να με βγάλει από τις μπελάδες πάνω. Μισή μισή ώρα τη νύχτα τρέχει με χτυπάει ο γκόμενος. Και έτρεχε με τις μπελάδες να με γλιτώσει. Και έδερνε τον γκόμενο, ας πούμε αυτά. Α, έκανε τέτοια. Ω, πολλά. Δυστυχώς έχω ορίσει να με κάψω να πεθάνω. Γιατί αν με σάβανε θα έπρεπε να γράψω Μέρη Χρονοπούλου Κούρκουλου στον τάφο μου. Αυτή η εποχή είναι των αντιστάρ. Από ό,τι βλέπω τις διανομές γύρω μου. Γιατί να παλέψεις να κάνεις καριέρα, όταν θα βάλουν τα νέα ταλέντα. Ο Νίκος ο Κούρκουλος, ειδικά μέσα σε αυτό, στο Εθνικό Θέατρο, το οποίο φέρνει τη σφραγίδα του, μια μεγάλη σφραγίδα ανανέωσης και επανεκκίνησης του Εθνικού Θεάτρου, ήταν μια μεγάλη προσωπικότητα και για το Ελληνικό Θέατρο και όχι μόνο. Ο Νίκος ήταν αυτός που ήταν, σπουδαίος, μεγάλος και λυπάμαι που δεν υπάρχει. Την τελευταία στιγμή που θυμάμαι έντονα είναι που πήρα ένα βραβείο στο Ρεξ. Καθόταν σταυροπόδι στη γωνία και με κοίταζε. Και πάω κοντά του και του λέω, Νίκο, τι κάνεις εκεί? Και γυρίζει και μου λέει, σε θαυμάζω. Ο Νίκος είχε ένα μέγεθος που δεν υπάρχει πια. Ήταν μια προσωπικότητα που σπανίζει στις μέρες μας. Ήταν ένας φίλος καρδιακός που είχα την τιμή να με κάνει φίλη του. Είχα πάει στο καμαρίν του, είχα δει 12 φορές ένα έργο που έπαιζε και μου λέει, πάλι εδώ εσύ. Και όταν του είπα λοιπόν, εγώ θα γίνω ηθοποιός, με κοίταξε έτσι, δώσε, μπούκα μέσα. Μου κάνε, δηλαδή, καταλαβαίνεις τι θέλω να πω, ήταν ο άνθρωπος, είχε την αμεσότητα.